Δημότης από το Δήμο Κουτσοποδίου έχει κάνει αίτηση για να γίνει χωματερή σε οικόπεδο που βρίσκεται στο Βρούστι. Τόσο ο Δήμος Κουτσοποδίου όσο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρουστίου εκφράζουν την αντίθεσή τους. Το τελευταίο διάστημα, το χωριό μας, το όμορφο Βρούστι, δεχτήκαμε μια πρόκληση. Μια πρόκληση βάναυση. Κάποιοι θέλανε και με πολλή επίοικια θέλανε να ανακόψουν την πρόοδο που έχετε επιδείξει όλοι εσείς που είσαστε γέννημα θρέμα Βρουστιώτες, που στηρίζετε τούτο χωριό που είναι αποκομμένο από όλο τον κόσμο και από το Δήμο και από την Πολιτεία και από την Ομαρχία και από όλους. Και ό,τι έχετε κάνει το έχετε κάνει μόνοι σας. Κάποιοι όμως αυτή την πρόοδο που δείχνετε μέσα από το σύλλογό σας θέλαν κάπου να τη σταματήσουν. Και ούτε λίγο το πολύ επέλεξαν τούτο το χωριό να μεταφέρουν όλα τα σκουπίδια του νομού Αργολίδας. Αυτή ήταν η πρόταση. Συγχωρέστε μου αν σας πρώτο το χρόνο, αλλά πρέπει να σας τα πω, να σας κάνω κοινωνούς και να το ξέρετε, γιατί από εδώ και πέρα και με τη διοικητική μεταρρύθμιση που προαναγγέλλεται και έρχεται και επειδή η θητεία τούτης της Δημοτικής Αρχής τελειώνει 31 Δεκέμβρη, θα πρέπει να ξέρετε κάποια πράγματα. Υπευλήθη μία πρόταση από ένα συνδημότη μας στη θέση, όχι Λεκάνα, δίπλα το λέτε Σφεντάμι εσείς, έτσι δεν είναι. Σε για μία προσφορά 27 στρεμμάτων προκειμένου εκεί να έρχονται τα σκουπίδια όλης της Αργολίδας για εναποθήκευση. Είπαν προσωρινή. Σε αυτή τη φάση, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν επίσημα, ούτε το Δήμο, ούτε τους κατοίκους, ούτε το τοπικό διαμέρισμα, αλλά ούτε το Σύλλογο, που είναι το μόνο ζωντανό κύτταρο σε αυτό το χωριό, ξεκίνησαν τις διαδικασίες. Μόλις το πληροφορηθήκαμε στο Δήμο, ενημερώσαμε τον Πρόεδρο και μέσω αυτού του Συμβούλιου του Συλλόγου σας και την προηγούμενη Παρασκευή, όχι προχθές, την προπροηγούμενη, το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε ομόφωνα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε μια τέτοια πρόταση. Μπορώ να σας εγγυηθώ από τούτη θέση και τούτη τη στιγμή ότι όσο είμαστε εμείς στο Δήμο και με τη συνεργασία που έχουμε με το Συμβούλιο της Πλατάνας, μέχρι και το Δεκέμβρη δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και δεν θα γίνει τίποτε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν πρέπει να επαγρυπνούμε, δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε το χωριό μας, δεν πρέπει να το βελτιώνουμε, δεν πρέπει να αγκαλιάζουμε και το Δήμο, αλλά πιο πολύ το Σύλλογό σας, για να υποστηρίξετε τις ομορφιές του χωριού σας. Εμείς δεν είναι όριμο ακόμη για να ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Θα παρακολουθούμε σε στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως συνεργαζόμαστε, θα παρακολουθούμε το θέμα και ελπίζουμε και ο πατριώτης μας που υπέβαλε αυτή την αίτηση μπορεί να το δει και αυτός ψήφιμα κάποια άλλη στιγμή, μπορεί να με το σκέφτεται καλό άνθρωπος, καλά θα είναι για το καλό όλων μας να αποσύρει αυτή την αίτηση. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο το χωριό, το μεγάλο πρόβλημα το έχει τα Σταθέικα. Διότι ακριβώς από το Σφεντάμι από κάτω είναι οι γεωτρήσεις που πίνει νερό τα Σταθέικα, πίνει ο ίδιος που είναι εκεί και από εκεί παίρνει και το Κουτσοπόδι. Σε 3-5 χρόνια, φανταστείτε 200.000 τόνες σκουπίδια εκεί πέρα, το τι θα έχει γίνει.